ουράνιο. Και εμείς έχουμε από πλευράς μας την αγάπη και τη διάθεση να συνεχίσουμε, να προσφέρουμε. Και γι' αυτό άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώντας λοιπόν τη γενική μας συνέλευση, θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στην οργάνωση. Να φρεσκάρουμε τις μνήμες μας εμείς οι παλαιότερες και να μάθουν και τα μέλη τα νέα ποια είναι η οργάνωση Γυναίκες Χωρίς Σύνορα. Η οργάνωση ιδρύθηκε στη Ρόδο το 2001. Το 2003 έγινε το τμήμα της ΚΟ. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η προσέλευση και το ενδιαφέρον όλων των γυναικών σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιοι στόχοι σε αυτή την οργάνωση και με περιλήψη θα σας πω ορισμένα για να μάθουμε, για να θυμηθούμε και να μάθουν και οι νεότεροι. Είναι η ανάδειξη της γυναίκας σε ισότιμο πρωταγωνιστή της σύγχρονης κοινωνίας, ενισχύοντας την οικονομικά κατά περίπτωση, προκειμένου στην πορεία να λάβει πρωτοβουλίες και δράσεις που θα υπηρετούν την κοινωνική και οικονομική της απελευθέρωση. Η προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης και παρενόχλησης. Παροχή ανθρώπινης παρουσίας και ενίσχυσης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμμετοχή σε πάσης φύσεως ανθρωπιστικές αποστολές, ανάλογα με τις τρέχουσες δυνατότητες. Οι Γυναίκες Χωρίς Σύνορα για την επίτευξη των ανωτέρων στόχων διοργανώνουν κατά καιρούς, όπως όλες γνωρίζετε, διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, ομιλίες, εκθέσεις, εράνους. Πολύ συχνά συνεργαζόμαστε με άλλα σωματεία, συλλόγους, οργανώσεις, κρατικούς φορείς και επιχειρήσεις του νησιού. Τα έσοδα προέρχονται από τις συνδρομές των μελών. Εισφορές και δωρεές. Εδώ οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πολλές από τις κυρίες που είναι και μέλη μας, οι οποίες κατά καιρούς ενισχύουν το ταμείο μας. Η οργάνωση φέρει περιφερειακό και εθνικό μητρό και κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς θα λάβει κρατική πανελλαδική πιστοποίηση. Όπως σας είπα και πριν, η συμμετοχή σας εις παντός είδους εκδηλώσεις δίνει δύναμη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνοχίσουν, να προσπαθούν και να αγωνίζονται για την επίτευξη των στόχων. Η παρουσία σας πραγματικά ισχυροποιεί τη διάθεση και σε όλες μας για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Πολλές λοιπόν ευχαριστίες για άλλη μια φορά που είστε εδώ κοντά μας. Τώρα θα σας διαβάσω τις δραστηριότητες του χρόνου που πέρασε. Κανονικά ο χρόνος ξεκινάει από τον Ιανουάριο. Αλλά εμείς, που και πιστεύω οι περισσότερες το γνωρίζετε, κάναμε την Ολομέλειά μας τον Νοέμβριο. Βάσει νόμου πλέον πρέπει η Γενική Συνέλευση να γίνεται στην αρχή του έτους. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε από τον Νοέμβριο του 2015. Το Δεκέμβριο είχαμε τη συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Δήμου της ΚΟ και πάμε στο έτος 2016. Το Φεβρουάριο κάναμε την αποκριάτικη χοροσπερίδα στη Λέσχη Αξιωματικών, όπου τα έσοδα τα διαθέσαμε για τις επόμενες δραστηριότητές μας. Το Μάρτιο πήραμε δύο στολές σε παιδιά τα οποία ήθελαν να λάβουν μέρος στην παρέλαση. Αγοράσαμε ρούχα και δώσαμε οικονομική ενίσχυση σε ένα παιδί του Ζυπαρίου, το οποίο τα λεφτά αυτά δεν τα δώσαμε στο παιδί, τα δώσαμε στο κηλικείο του γυμνασίου για να μπορεί αυτό το παιδί να έχει κάθε μέρα το πρωινό του, το κολατσιό του. Επίσης ενισχύσαμε μαθήτρια για να πάει στη σχολική εκδρομή. Σε συνεργασία με τα φαρμακεία, δόθησαν σε οικογένειες διάφορα είδη και μάλιστα σε παιδί που μόλις είχε και στο νέο μέλος της οικογένειας. Τον Ιούλιο αγοράσαμε για το νοσοκομείο επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος. Τον Αύγουστο, όπως γνωρίζετε, κάνουμε κάθε χρόνο την καλοκαιρινή μας εκδήλωση. Φέτος πηγάναμε στο Heaven Artemis και τα έσοδα τα διαθέσαμε, όπως τα διαθέτουμε πάντα, για τους επιτυχώντες μαθητές της Πανελλήνιας Εξετάσεις για την κάλυψη των πρώτων εξόδων. Η επιλογή, όπως γνωρίζετε, δεν είναι τυχαία. Γίνεται με τη συνεργασία, με τους λυκειάρχες και όπως όλες γνωρίζετε, όσες ήσασταν εκεί, τα έσοδα από τη λαχειοφόρο τα δώσαμε για ενίσχυση
στο νοσοκομείο για το βάψιμο του γινόπιτου. Το Σεπτέμβριο, ξεκινώντας η σχολική χρονιά, στείλαμε σχολικό υλικό σε μαθητές στη Κάλυμνο και επίσης στείλαμε και ρούχα σε Ανδέα στη Ρόδο. Τον Οκτώβριο, μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό Radio City, απευθύνθηκε πρόσκληση για να συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Τα προσπερθέντα είδη διανεμήθηκαν κατά προτίμηση σε αδύναμες οικογενειακά μονογονιακές οικογένειες. Το Νοέμβριο συζητήσαμε την ιδέα να στηθούν οι τείχοι καλοσύνης. Με το σύνθημα, άφησε στον τοίχο ό,τι δεν χρειάζεσαι και πάρε αυτό που έχεις ανάγκη. Δόθηκε άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο και τοπικοί καλλιτέχνες αναδιοτελώς ζωγράφισαν τα σημεία. Μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Radio City κλήθηκαν να συμβάλλουν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς και διάφορες οργανώσεις. Το Δεκέμβριο, μετά την προετοιμασία που σας είπα για τους τείχους καλοσύνης, στις 5 Δεκεμβρίου, την ημέρα της Παγκόσμιας ημέρας εθνικισμού, η τείχη ήταν έτοιμη και άρχισε η λειτουργία του. Επισκεφτήκαμε τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Μητρόπολης τα Χριστούγεννα, προσφέροντάς τους δώρα και είδη πρώτης ανάγκης. Λάβαμε μέρος στα χειμερινά Ιπποκράτια. Σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ΓΟ και είχαμε την εκπαιδευτικό του θεάτρου και συγγραφέα Μυρσίνη Λενούδια, η οποία απασχόλησε τα παιδιά όλες τις ηλικίες. Διανεμήθηκαν σε 35 οικογένειες διατακτικές του σούπερ μάρκετ σε αντίστοιχες ευάλωτες οικονομικά οικογένειες. Προσφέρθηκαν ως δώρα Χριστουγέννων, εφοπτικό και ψυχαγωγικό υλικό σε παιδιά ευάλωτων οικονομικά οικογενειών. Κατά την Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης στήθηκε ο πάγκος αγάπης στο νοσοκομείο, στην αυλή του νοσοκομείου. Τα έσοδα βέβαια τα διαθέσαμε για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Βέβαια αυτός ο πάγκος αγάπης δεν έγινε μόνο από εμάς, έγινε και με την συνεργασία των εργαζομένων και της διοίκησης. Προσφέρθηκε ρουχισμός και παιχνίδια στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Αυτά είναι συντομία, εν περιλήψη, οι δραστηριότητές μας. Ευελπιστούμε ότι με τη δική σας στήριξη θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε πολλά περισσότερα. Τώρα η ταμεία μας θα σας κάνει τον οικονομικό απολογισμό. Εγώ δεν θα σας κουράσω. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας πω μόνο τα νούμερα για να μιλήσει η κυρία Μαρία Φουζάκη. Λοιπόν, τα έσοδα μας έχουν μειωθεί λίγο, γιατί τώρα μπορούμε να κάνουμε μόνο δύο φορές εκδηλώσεις χωρίς να αποδίδουμε ΦΠΑ και γι' αυτό δεν λάβουμε μέρος φέτος και στο χριστουγεννιάτικο Συγγνώμη. Έχει αλλάξει λίγο η νομοθεσία με τις οργανώσεις και έτσι φέτος κάναμε μόνο δύο εκδηλώσεις και γι' αυτό δεν λάβαμε μέρος και στο παζάρι, γιατί πρέπει να αποδίδουμε ΦΠΑ και δεν είναι μόνο η μία φορά, είναι ότι πρέπει να αποδίδουμε συνέχεια και δεν μπορούμε να μπούμε δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τα έσοδα που θα μας μένουν θα είναι λίγα. Τα περισσότερα έσοδα που έχουμε είναι από τις εκδηλώσεις που κάνουμε, αυτές τις δύο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ενισχύεται, και από δωρεές που μας δίνουν κάθε φορά συμπολίτες μας. Τα έσοδα λοιπόν του έτους που μας πέρασε είναι 11.285 ευρώ. Τα έξοδα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα είναι περίπου 9.800. Έχουμε ένα ταμείο αυτή τη στιγμή, το οποίο θα διαθέσουμε στο νοσοκομείο. Ήδη ξεκινήσαμε, δίνουμε κάποια χρήματα βάφεται και ό,τι χρειάζεται συνεχίζουμε εκεί. Δώσαμε υποτροφίες σε 4 φοιτητές. Είναι οι αγορές που κάνουμε για τις οικογένειες και όπου αλλού χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, με συγχωρείτε.
Ευελπιστούμε και φέτος με αυτές τις δύο εκδηλώσεις που θα κάνουμε να έχουμε πάλι τα ίδια έσοδα ή ίσως και περισσότερα. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Από εσάς και τα κάτω. Συνήθως στην ολομέλειά μας, εκτός από τον απολογισμό που σας κάνουμε των δραστηριοτήτων μας και των οικονομικών, έχουμε ένα θέμα. Φέτος, λόγω της ημέρας, που είναι η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, έχουμε κοντά μας την αγαπητή σε όλους και γνωστή σε όλους βέβαια, την κυρία Μαρία Φραζάκη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και την παρακαλούμε να έρθει εδώ για να μας φωτίσει με τις γνώσεις της. Δράσεις σας που άκουσα και εγώ τον απολογισμό, είστε πάντα παρούσες και εύχομαι έτσι να συνεχίζετε με αμείωτο το ενδιαφέρον που έχετε δείξει και μέχρι σήμερα και να προσφέρετε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα προσπαθήσουμε. Σήμερα, επ' ευκαιρίας της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου, θα μιλήσουμε για αυτή τη νόσο που πραγματικά προβάζει. Αλλά εάν και σκοπός της ομιλίας μου είναι να σας ενημερώσω, γιατί αν γνωρίζουμε οποιοδήποτε θέμα, αν γνωρίζουμε τον αντίπαλό μας σε περίπτωση του καρκίνου και γνωρίζουμε τα τρωτά του σημεία, πιο εύκολα τον αντιμετωπίζουμε. Καρκίνος είναι καινούρια, καινούρια πάθηση, όχι. Από τα πολύ παλιά χρόνια είναι γνωστή. Έχουν βρεθεί σε μούμιες της αρχαίας Αιγύπτου, έχει βρεθεί ένας τύπος καρκίνου των οστών. Περιγραφή όμως της νόσου έχουμε και σε ένα πάπυρο, ο οποίος βρέθηκε και υπολογίζεται ότι είναι, γράφηκε το 1600 π.Χ. Βέβαια εκεί αναφέρεται ότι δεν υπάρχει θεραπεία. Στα κείμενα όμως του Ιπποκράτη, αναφέρεται για πρώτη φορά η λέξη καρκίνος. Είναι η ονομασία που δίνει σε αυτή την νόσο. Και αυτό γιατί. Βλέπετε, πήρε την ονομασία, επειδή μοιάζει εξωτερικά ο καρκίνος, βλέπετε στα δεξιά σας μία μορφή, τυπική μορφή καρκίνου, πώς εξαπλώνεται και πώς μοιάζει με το καβούρι. Το 19ο αιώνα γεννήθηκε και η επιστημονική μελέτη αυτής της ασθένειας που ονομάστηκε ογκολογία, κυρίως μέσα από τη συστηματική χρήση του μικροσκοπίου και την ανάπτυξη μιας νέας επιστήμης της κυταρικής παθολογίας. Και γιατί κυταρικής παθολογίας? Γιατί ο καρκίνος είναι μια πάθηση που αναφέρεται στα κύτταρα. Χαρακτηριστικά, περιγράφεται ως καρκίνος μια ομάδα νοσημάτων που η αιτία τους βρίσκεται σε κυταρικό επίπεδο. Αναφέρεται στην υπερβολική, χωρίς προγραμματισμό ανάπτυξη των κυττάρων του οργανισμού, που ήταν φυσιολογικά μέχρι τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας της καρκινογένεσης. Είναι δικά μας κύτταρα δηλαδή και τα καρκινικά. Είναι μία ασθένεια των κυττάρων. Φυσιολογικά στον οργανισμό μας τα κύτταρα αναπτύσσονται και διαιρούνται ούτως ώστε να δημιουργήσουν από πόνους τα θρεατικά κύτταρα και να διατηρηθεί έτσι η υγεία του οργανισμού. Μερικές φορές όμως αυτή η διαδικασία ξεφεύγει από τη φυσιολογική σειρά, οπότε δημιουργούνται νέα κύτταρα που δεν τα χρειάζεται ο οργανισμός και παράλληλα δεν πεθαίνουν τα παλιά. Έτσι έχουμε από τα πλεονάζοντα αυτά κύτταρα το σχηματισμό μαζών που ονομάζονται όρκοι. Και έχουμε τους καλοήθεις και τους κακοήθεις. Βέβαια οι καλοήθεις δεν μας ενδιαφέρουν προς το παρόν, γιατί δεν δημιουργούν τόσο σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό. Απευθυνόμαστε στους κακοήθεις όγκους. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε για τον καρκίνο. Εάν διαγνωστεί έγκαιρα, δηλαδή όσο πιο γρήγορα διαγνωστεί, τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζεται. Θα προσβληθούν όλοι οι άνθρωποι από καρκίνο? Μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα
Εάν δώσουμε απάντηση σε τρεις άλλες ερωτήσεις. Ποιος είναι, αφορούν τον άνθρωπο, δηλαδή αν κάποιος μπορεί να προσβληθεί από καρκίνο. Να ρωτήσουμε ποιος είναι, δηλαδή η κληρονομικότητά του. Πού ζει, το περιβάλλον στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται. Αν έρχεται σε επαφή με καρκινογόνες ουσίες ή άλλους ρήπους που είναι προδιαθεσικοί παράγοντες για καρκίνο. Πώς ζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ο προσωπικός τρόπος ζωής και η καθημερινότητα, οι συνήθειές του δηλαδή οι καθημερινές που τον χαρακτηρίζουν. Να δούμε τώρα μερικούς προδιαθεσικούς παράγοντες. Αυτούς μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε στους ατομικούς και στους εξωτερικούς παράγοντες. Οι ατομικοί είναι αυτοί που εξαρτώνται από εμάς, από τη δική μας θέληση. Είναι δηλαδή συνήθειες και ο τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή, ο ανθυγινός τρόπος ζωής. Τι? Το κάπνισμα. Ενεργητικό ή παθητικό. Γνωρίζουμε ότι αν κάποιο άτομο καπνίζει 20 τσιγάρα την ημέρα, έχει 40% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει καρκίνο. Το ίδιο και ο παθητικός καπνιστής, αν δηλαδή είναι σε ένα χώρο που καπνίζουν άλλοι, έχει και αυτός μεγάλες πιθανότητες να αναπτύξει καρκίνο. Εδώ θα σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναφέρεται και το τριτοπαθές καρκίνο. Και αυτό τι είναι. Όταν κάποιος καπνίζει, βρίσκεται σε ένα χώρο κλειστό, καπνίζουν άλλοι, καπνίζει ο ίδιος, εμποτίζονται τα μαλλιά του, το δέρμα του, τα ρούχα του, με όλες αυτές τις καρκινογόνες ουσίες που παράγονται από τη διαδικασία της χάψης έτσι του τσιγάρου. Μένουν πάνω του. Όποιος έρθει σε επαφή μαζί του, μπαίνοντας δηλαδή στο σπίτι ο πατέρας ή η μητέρα, πάνε αγκαλιάσει τη σύζυγο, τα παιδιά, έχουν αναπνέουν, εισπνέουν και παίρνουν και αυτά από τις ίδιες ρηπογόνες, καρκινογόνες ουσίες. Και οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι επηρεάζονται αρνητικά και αυτά τα άτομα. Άλλο, η κατανάλωση του αλκοόλ, η υπερκατανάλωση δηλαδή του αλκοόλ, έχει ενοχοποιηθεί για ανάπτυξη καρκίνου στο μαστό και στο έντερο. Το δίδυμο δε υπερκατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα είναι το δίδυμο που σκοτώνει. Στις γυναίκες ακόμα μικρότερες ποσότητες αλκοόλ μπορούν να αναπτύξουν καρκίνο στο μαστό. Η ανθυγινή διατροφή. Υπάρχουν ενδείξεις, αποδεικτικά στοιχεία, όλα αυτά ξέρετε είναι μετά από, τα στοιχεία που έχουμε μετά από μακροχρόνιες μελέτες, παρατηρήσεις, και βέβαια κατά καιρούς αλλάζουν κάποια δεδομένα, αλλά στην ουσία είναι αυτά που ισχύουν. Η υπερβολική λοιπόν κατανάλωση κόκκινου κρέατος και τροφής πλούσια σε λίπος συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού και του παχαίου σεντέρου. Ενώ αντιθέτως η διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά δρά προστατευτικά στον οργανισμό μας. Επιπλέον, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η παχυσαρκία είναι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου. Ευθύνονται για το 19% των θανάτων από καρκίνο στο μαστό και το 26% των θανάτων από καρκίνο του εντέρου. Αυτοί είναι οι ατομικοί παράγοντες, δηλαδή το εξαρτώνται από εμάς. Θέλουμε και καπνίζουμε, θέλουμε και πίνουμε, θέλουμε και τρώμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Υπάρχουν τώρα οι εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από εμάς. Και ποιοι είναι αυτοί? Τα βαρέα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος. Βρίσκουμε στα χρώματα, μπαταρίες, πλαστικά κλπ. Τα νητρικά που περιέχονται στα λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Παράγωγα χλωρίας, χλωρίωσης. Και κυρίως το καλοκαίρι, πολλές φορές δεν γίνεται η χλωρίωση με τον σωστό τρόπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται καρκινογόνες ενώσεις. Διάφορα συστατικά και συντηρητικά στα τρόφιμα για να βελτιώσουμε το χρώμα, τη γεύση, να συντηρηθούν για πιο μακρύ χρονικό διάστημα. Όλα αυτά συμβάλλουν, είναι δηλαδή προδιαθεσικοί παράγοντες για να αναπτύξουν κάποια μορφή καρκίνου. Τα μητρώδη, οι αφλατοξίνες που είναι αυτές που βρίσκονται στη μούχλα κυρίως και αυτές ενοχοποιούνται. Όπως είπαμε, οι χρωστικές ουσίες, ο γνωστός μας αμίαντος, στις σκέπες των σπιτιών,
σωλήνες, υδροροές κλπ. Έχει ενοχοποιηθεί και ότι είναι καρκινογόνος. Η ρήπανση της ατμόσφαιρας, που όλο και περισσότερο βέβαια ακούγεται τα τελευταία χρόνια, γιατί υπάρχουν ανεξέλεκτοι πομπές αερίων από τα εργοστάσια, από τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά ρυθμίζουν την ατμόσφαιρα και έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνες αυτές οι ουσίες. Άρα ένα άτομο το οποίο εκτίθεται για πολλές ώρες και καθημερινά σε τέτοιο ανθυγινό περιβάλλον, αντιμετωπίζει πολύ περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει κάποια μορφή καρκίνης. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, κυρίως το καλοκαίρι, που τρέχουμε μέσα στο καταμεσήμερο, γιατί θέλουμε να μαυρίσουμε, γιατί είναι τα τελευταία χρόνια η μόδα. Είμαστε οι μεγαθρινές της μόδας. Ενώ κατά τον μεσαίωνα οι ξανθιές ήταν τα πρωτεία. Λοιπόν, το μεσημέρι ιδίως που πέφτουν και κάθετα οι ακτινοβολίες, οι περιόδεις ακτίνες του ηλίου, είναι πολύ επιπλαβή στην υγεία μας. Γιατί προκαλούν εγκάβματα πιο εύκολα. Και αυτά τα εγκάβματα, οι αλλεπάλληλες έτσι αλλοιώσεις που γίνονται στο δέρμα κλπ. Μακροχρόνια προδιαθέτουν για την ανάπτυξη καρκίνου. Εδώ πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας. Όταν πηγαίνουμε με μικρά παιδιά στη θάλασσα, θα πρέπει να προστατεύονται. Γιατί τα ηλιακά εγκάβματα στην παιδική ηλικία ευθύνονται για εμφάνιση καρκίνων στην ενήλικη ζωή. Τα πάντα, αλλά με μέτρο. Τι κάνουμε όμως? Δηλαδή, έχουμε όλοι τόσο μεγάλο, έχουμε τόσες πολλές πιθανότητες να αναπτύξουμε καρκίνο? Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε. Η λέξη κλειδί στην όλη ιστορία είναι η πρόληψη. Και πρόληψη τι σημαίνει? Προλαμβάνουμε, δεν αφήνουμε, δεν υιοθετούμε αυτόν τον τρόπο ζωής που μας επιφέρει πιθανότητες, που έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουμε καρκίνο. Έχουμε τριών εδώ ειδών. Είναι η πρωτογενής, που αφορά στα μέτρα που πρέπει να, που απαιτούνται για να μην εμφανίσουμε την νόσο, δηλαδή πριν εμφανιστεί η νόσο. Η δευτερογενής είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε με τις εξετάσεις και όλα τα υπόλοιπα για να ανοιχνεύσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον καρκίνο. Οπότε έτσι μπορούμε να παρέμβουμε και πιο άμεσα και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η τριτογενής αποσκοπεί στη μείωση των επιτροπών της νόσου. Βέβαια, από τα τρία είδη αυτά, η πρωτογενής είναι αυτή που έχει και τη μεγαλύτερη σημασία. Είναι τόσο δε σημαντική πρόληψη που ακόμα και η ευρωπαϊκή κοινότητα εξέδωσε τα τελευταία χρόνια 10 απλούς κανόνες που γνωστούς ως ο Ευρωπαϊκός Δεκάλογος κατά του καρκίνου. Και τι είναι αυτά? Μην καπνίζετε. Όχι στην υπερ... Λοιπόν, μην καπνίζετε. Δεν πρέπει να υπερβάλλετε στην κατανάλωση του αλκοόλ. Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, ειδικά αν έχετε ανοιχτό χρωμοδέρμα. Επίσης, να αποφεύγουμε τα ηλιακά εγκάβματα και ειδικά στην παιδική ηλικία. Ακολουθήστε με σχολαστικότητα, ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας, τους κανόνες ασφαλείας που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση των ουσιών που μπορεί να είναι καρκινογόνες. Καταναλώστε συχνά φρέσκα φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα όχι επεξεργασμένα. Όσο πιο απλό φυσικό είναι ένα τρόφιμο, τόσο πιο υγιεινό. Ελέγξτε το σωματικό σας βάρος και περιορίστε την κατανάλωση λίπους και κρέατος. Τα λεγόμενα λιπαρά, τα κακά λίπη, τα κορεσμένα, είναι αυτά που ενοχοποιούνται για πολλές παθήσεις, ακόμα και για ανάπτυξη καρκίνου. Επικοινωνούμε με τον γιατρό μας το συντομότερο, αν παρατηρήσουμε μια συνήθιστη απώλεια αίματος, αν αλλάξει σχήμα ή χρώμα ένα σπύρος, μια ελιά που έχουμε, ένα σημάδι που έχουμε στο σώμα μας. Ζητάμε την ιατρική βοήθεια αν υπάρχουν επίμονα συμπτώματα όπως βήχας, βραχνάδα, αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου και ανεξήγητη απώλεια βάρους.
Μετά την ηλικία των 40, είναι απαραίτητο να υποβάλλονται οι γυναίκες στις καθιερωμένες επίσης εξετάσεις, όπως το να γίνεται το τεστ Παπα-Νικολάου μια φορά κάθε 3 έτη μεταξύ 25 και 65 ετών. Ελέγχουμε το μαστό, γι' αυτό η εξέταση είναι πολύ σημαντική, και ειδικά μετά την ηλικία των 30 ετών, όπως και μετά την ηλικία των 50 ετών, να γίνεται μια μαστογραφία κάθε 2 χρόνια. Αυτές είναι βασικοί κανόνες, αλλά βέβαια εδώ, εάν υπάρχει άτομο το οποίο έχει στο στενό συγγενικό περιβάλλον, άτομο το οποίο εμφάνισε μια μορφή καρκίνου, πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό, μπορούμε να κάνουμε επιπλέον εξετάσεις ή να γίνονται συχνότερα ή να ακολουθήσουμε τις συμβουλές του. Λοιπόν, αυτοί είναι οι γενικοί κανόνες. Τώρα, οι πιο συνηθισμένοι καρκίνοι στη γυναίκα. Ποιοι είναι? Καρκίνος του μαστού. Πρώτος και καλύτερος. Τι τον προκαλεί? Η κληρονομικότητα βλέπετε ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Όσο πιο κοντά μας είναι άτομο του στενού συγγενικού περιβάλλοντος που έχει εμφανίσει καρκίνο, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε κι εμείς από αυτή την πλευρά να αναπτύξουμε καρκίνο. Η ακτινοβολία, ακτινοθεραπεία, η λήψη ορμονών, αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και αλκοόλ, παχυσαρκία, κακή διατροφή, ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα, κάπνισμα και σε αυτή την και σε αυτό η μορφή του καρκίνου, το κάπνισμα, βλέπετε, παίζει σοβαρό ρόλο. Επίσης, το να μην θυλάζουν οι νέες μητέρες, δεν το έγραψα. Πρέπει να θυλάζουν. Δρά προστατευτικά ο θυλασμός για τον οργανισμό μας. Τι κάνουμε τώρα για να μην, για να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να αναπτύξουμε καρκίνο στο μαστό? Δεν καπνίζουν. Δεν πίνουμε αλκοόλ ή τουλάχιστον δεν υπερβάλλουμε στη λήψη του αλκοόλ. Δεν τρώμε πολύ συχνά κόκκινο κρέας. Πρώτα να τρώμε ψάρι, όσπρια, λαχανικά, όλα δηλαδή τα τρόφιμα που, στα οποία ο άνθρωπος παρεμβαίνει λιγότερο, τα λιγότερο τα εξεργασμένα τρόφιμα. Γυμναζόμαστε, ζούμε σε ένα νησί που μπορούμε να το περπατήσουμε άνετα χωρίς πρόβλημα. Τρεφόμαστε υγιεινά. Ο θυλασμός είναι πολύ σημαντικός και πρέπει, το τονίζω, οι νέες μητέρες να θυλάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα παιδιά τους. Και προστατεύονται οι ίδιες για το καρκίνο, να μην αναπτύξουν καρκίνο του μαστού, και τα παιδιά τους παίρνουν όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για να αναπτυχθούν σωστά και να μην αναπτύξουν σοβαρές ασθένειες στο μέλλον. Τι κάνουμε? Κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπερηχογράφημα, αυτοεξέταση. Είναι πολύ σημαντικό να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, να ξέρουμε το σώμα μας πώς είναι. Οπότε την παραμικρή αλλαγή μπορούμε να την πάρουμε έγκαιρα είδηση. Να δούμε δηλαδή μια διαφορά στο στήθος, ασυμμετρία, να είναι πιο μεγάλο το ένα στήθος, ο ένας μαστός από το άλλο, να υπάρχει έκρηση από τη φύλη κάποιου υδρού, μπορεί να είναι ματηρό, μπορεί να είναι ορόδες. Είναι σημαντικό και αυτό να το προσέχουμε. Να δούμε μια ερυθρότητα που θα δώσει στο μαστό αυτό που λέμε τη φλούδα του πορτοκαλιού, την όψη του πορτοκαλιού. Η σωρική θηλής, δηλαδή να τραβιέται προς τα μέσα η θηλή. Είναι παρατηρήσεις που είναι αυτά που εμείς πρώτες θα παρατηρήσουμε και μετά θα πάμε στο γιατρό. Άρα είναι σημαντικό να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, να κάνουμε την συλλάφιση, να πιέζουμε τη θηλή μήπως και βγει κάποιο υγρό. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά γιατί, επαναλαμβάνω, όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. Άλλος καρκίνος, συχνός στη γυναίκα, ο καρκίνος του τραχύλιου της μήτρας. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου? Πάλι εδώ βλέπετε, κάπνισμα, παχυσαρκία, μεγάλος αριθμός κοιήσεων και τοκετών, η μακροχρόνια χρήση αντισυλληπτικών,
Εδώ βέβαια δεν είναι ότι ευθύνονται τα αντισυλληπτικά, ότι είναι οι ορμόνες που δημιουργούν, προκαλούν καρκίνο στο τράχυλο της μήτρας. Απλά έχει να κάνει με τη συμπεριφορά της γυναίκας. Γιατί παίρνοντας αντισυλληπτικά μειώνονται οι πιθανότητες ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και άρα δεν παίρνει προφυλάξεις για άλλα πράγματα. Και αυτό ευνοεί την ανάπτυξη του καρκίνου, του τραχύλου της μήτρας. Ο μεγάλος αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων. Η συνύπαρξη άλλων σεξουαλικά μεταδεδομένων νοσημάτων. Ο HPV ιός είναι πολύ σημαντικός γιατί ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ποια είναι τα μέτρα τώρα που πρέπει να κάνουμε εμείς? Πάλι, σωστή διατροφή, δεν καπνίζουμε. Αυξάνουμε με τη διατροφή τα φρούτα και τα λαχανικά. Άσκηση, προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή. Αποφυγή, αν είναι δυνατόν, πολλών εναλλασσόμενων ερωτικών συντρόφων. Το εμβόλιο είναι πολύ σημαντικό. Πριν αρχίσουν τα κορίτσια να είναι σεξουαλικά ενεργή, θα πρέπει να υποβάλλονται στον εμβολιασμό με το εμβόλιο που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες βέβαια την πατάμε, γιατί κανονικά και οι άντρες θα έπρεπε να εμβολιάζονται, γιατί μεταφέρεται και από τους άντρες. Αλλά δυστυχώς είναι ίσως και οι οικονομικοί λόγοι για την ακριβό εμβόλιο. Ο κλήρος έχει πέσει σε εμάς τις γυναίκες. Και το τεστ Παπα-Νικολάου. Το τεστ Παπα-Νικολάου έχει κάποιες... πριν το κάνουμε, ίσως πολλές γυναίκες δεν το γνωρίζουν. Δεν θα πρέπει να έχει εμινορήσει η γυναίκα, να μην έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή προηγουμένως και να μην κάνει κολπικές πλύσεις. Αυτά τα ειδικά κολπικά υγρά που υπάρχουν και κάνουμε τις πλύσεις, γιατί μπορεί να απομακρυνθούν κάποια κύτταρα τα οποία είναι ύποπτα και να μην τα ανοιχνεύσει, να μην τα δούμε στο πλακίδιο. Ο τρίτος κατά σειρά, και είναι και αυτός που μας τρομάζει ίσως περισσότερο, γιατί είναι ο πλέον θανατηφόρος από τους καρκίνους στη γυναίκα, είναι ο καρκίνος των όθηκων. Μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, συνήθως άνω των 50 ετών, και είναι ο πλέον θανατηφόρος γυναικολογικός καρκίνος στις αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή παίζει ρόλο ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Καλύπτει το 5% των θανάτων στις γυναίκες και το 50% των θανάτων από όλους τους γυναικολογικούς καρκίνους. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου? Και εδώ βλέπουμε το οικογενειακό ιστορικό, γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει. Η χρήση τάλκ στα εσώρουχα. Οι πολλές εξωσωματικές γονιμοποιήσεις. Διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και λίπη. Επιβαρυντικοί παράγοντες. Τι μας προστατεύει? Η τοκετή, το να γεννήσει δηλαδή μια γυναίκα, ο θυλασμός, πολύ σημαντικό, η χρήση αντισυλληπτικών και η μέθοδη ελέγχου, είναι η γυναικολογική εξέταση, το υπερηχογράφημα και κάποιοι δείκτες στο αίμα, καρκινικοί δείκτες, εξέταση που κάνουμε, το ΣΕΑ 125 για μας που το γνωρίζουμε. Από όλα αυτά τώρα, τι πρέπει να μας μείνει? Όσο πιο απλά και φυσικά ζούμε και τρώμε, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουμε να εμφανίσουμε κάποια νοσήματα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ελπίζω...